Οι Μαυροβούνοι με 37.000 άνδρες πολέμησαν γενναία στον Βαλκανικό πόλεμο. Κατέλαβαν τη Σκόδρα με πολλές θυσίες και συνέλαβαν πολλούς εχμαλώτους. Οι Σέρβοι με 200.000 άνδρες πολέμησαν κυρίως στη βορειοδυτική Μακεδονία. Στις 13 Οκτωβρίου κατέλαβαν τα Σκόπια και το Ιστίπ, ενώ τον ίδιο μήνα νικούν τους Τούρκους στο Περλεπέ. Το μοναστήρι παραδίδεται τον Νοέμβριο και φέρνει στους Σέρβους χιλιάδες εχμαλώτους με επικεφαλής τον Τούρκο διοικητή της πόλης. Από τους Βαλκάνιους σύμμαχους, οι Βούλγαροι διέθεταν τον ισχυρότερο στρατό. Η Δράμα, η Καβάλα και οι Σέρες είναι τα λάφυρα της βουλγαρικής προέλασης στη Μακεδονία. Οι νικητές κινηματογραφούν τους εχμαλώτους για να τους επιδείξουν σαν ντρόπαια. Θυμίζουν έτσι στον κόσμο την άλλη όψη του πολέμου. Την ταπείνωση των νικημένων και την αβεβαιότητά τους για το μέλλον. Η καλή μεταχείριση των εχμαλώτων αφήνεται συνήθως στην καλή θέληση των νικητών, όμως οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι αναγκαστικά χειρότερες από των στρατιωτών, που και αυτοί υποφέρουν από πολλές ελλείψεις. Οι Τούρκοι εχμάλωτοι τρώνε ψωμί με τσάι από κοινό τάση, μοιράζονται το συσίτιο, ενώ οι νικητές μοιράζονται τα οθωμανικά εδάφη.